Και από εκεί στον Ζεβλάκοφ, ο Τουτού έκανε προσποίηση, απέφυγε τον Γιάχιτς και κάνει κίνηση ο Όσκαρ που δόχεται τώρα την πάσα. Είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, το σούτ όμως έπεσε ο Ραούχο πάνω στον Όσκαρ. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα ψηλά. Όσκαρ Ντάπτολο. Πολύ ωραία για τον Ισπανό. Δεν βγαίνει ο Σάχα. Γυρίζει χαμηλά στο δοκάρι ο Όσκαρ. Κόντραρε και κάποιο μπάλα. Νέα σέντρα στην αγκαλιά του Σάχα. Ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά και έχει δοκάρι στο έκτο λεπτό με τον Ισπανό. Ο Ντάρμπισιρ ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Όσκαρ αμέσως να κάνει το σουτ. Την μπάλα βρήκε και στο Μανολά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Και χτύπησε στο δοκάρι. Είναι δεύτερη φορά που ο Ντάρμπισιρ τραβά τους αμυντικούς. Ο Ισπανός πίσω η μπάλα στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Όλος ο Ολυμπιακός πάνω από τη μεσαία γραμμή. Δεν είναι offside. Ο Ντάρμπισιρ μακριά από το μαρκάρισμα του Μαϊστόροβιτς. Το γύρισμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ούτε τώρα και ο Σάχα κρατάει το 0. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό στο μάτς. Η φάση συνεχίζεται. Νέο σούτ ο Σάχα μπλοκάρει. Στο 8. Η πίεση συνεχίζεται αφόρητη για την άμυνα τη ΑΕΚ. Ο Σάχα το δοκάρι κρατάνε το 0 μέχρι στιγμής. Δεν είναι εκτεθειμένος ο Ντάρμπισιρ στην ευθεία. Γυρίζει πανέξυπνα την μπάλα. Δεν μπορεί αρχικά ο Τουτού ούτε ο Λούα Λούα στη συνέχεια. Ο Σάχα και πάλι ίσως η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Ναι, ναι. Άλλη μια σημαντική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το ξεκίνημα της ΑΕΚ δεν είναι καθόλου καλό. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζει όλα αυτά Μίλτο Θεοδωσίου ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Όπως και στην ευκαιρία του δεύτερου λεπτού με πρωταγωνιστή τον Όσκαρ. Βγαίνει ο Ντάρμπισι σε καλή θέση. Αποκρούει ο Σάχα. Στο ένα το λεπτό ακόμη μια ευκαιρία. Για το 10 λεπτό με τον Αργεντινό τον Ντάτολο στο κόρνερ. Η κεφαλιά το κάνει 1-0 ο Ολυμπιακός με σκόρερ τον Μέλμπεκ. Ο Σουηδός ανοίγει το σκορ. Αν στις προηγούμενες φάσεις υπήρχε κίνηση, σε αυτή την φάση φέρει η άμυνα της ΑΕΚ. Οι παίκτες που ανέλαβαν την ευθύνη να αμυνθούν σε αυτό το κόρνερ ακέραια την ευθύνη. Γιατί εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Ντάτολο χωρίς να πιεστεί. Ο Μέλμπερκ έπιασε την κεφαλιά εκεί που ένας επιτιθέμενος απαγορεύεται να βγει πρώτος στην μπάλα. Ξαναβλέπουμε το κόρνερ από τον Ντάτολο και ο Μέλμπερκ πρώτος στην μπάλα και πάλι το κάρι, αλλά η μπάλα στα βάθος της εστίας του Σάχα. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός με σκόρερ το Μέλμπερκ. Η πάσα για τον Ντάρμπισι, βγαίνει ο Σάχα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, out. Τέτοια λάθη, τραγικό λάθος. Στο πρώτο κόλ Ντρογκμπά. Τζιμπούρ περιμένει βοήθεια και τη βρίσκει στο πρόσωπο του Καφέ, στο έδαφος ο Καφές, κοντά ο διαιτής ο κύριος Τριτσόνης και δίνει πέναλτι. Πέναλτι για την ΑΕΚ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και κίτρινη κάρτα στον Πολωνό, τον Ζεβλάκοφ. Πέρασε η μπάλα, αυτό είναι σίγουρο, από εκεί και πέρα, εδώ παίρνει την μπάλα ο Καφές, ναι, ναι. Ο Καφές περνάει την μπάλα. Έπεσε στα πόδια ο Ζεβλάκοφ. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει επαφή. Παφή δεν υπάρχει. Καφές πέφτει και παίρνει το πέναλτι. Νομίζω από το προηγούμενο replay, αν μπορούμε να το. Ο Τζιμπούρ απέναντι από τον Νικοπολίδη. Τζιμπούρ εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 η ΑΕΚ. Στο 22 η πρώτη της ευκαιρία. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Ζεβλάκοφ που περνάει την μπάλα από το τείχος. Τρίτο δοκάρι στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στο 32. Σειρά του Ζεβλάκοφ. Εδώ ξανά πολύ ωραία εκτέλεση από τον Πολωνό. Στο δοκάρι. Είναι η συνέχεια του αγώνα στο Κλειάν της Βικελίδης. Στην προηγούμενη αγωνιστική είχε δύο δοκάρια. Δύο δοκάρια Ολυμπιακός. Σήμερα τώρα έχει τρία. 32 λεπτά. Ντάτολο. Και ανέβει πάνω στη γραμμή ο Ραούλ Μπράβο. Τον είδε ο Αργεντίνος. Στην περιοχή είναι μόνο ο Ντάρμπισιρ βέβαια. Και τώρα μπήκε και ο Λούα Λούα. Για να δούμε, ο Ραούλ Μπράβο θα περάσει τη σέντρα. Περνάει η σέντρα του, καλή. Την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 στο 43 και το γκολ είναι από τον Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός σκοράρει στο 43ο λεπτό. Ήρθε κρυφός κυνηγός η άμυνα της ΑΕΚ. Ούτε που κατάλαβε ποτέ ήρθε ο Ιταλός μέσα στην περιοχή. Είχε στραμμένο το βλέμμα της στην κίνηση του Ντάρμπισιρ, ο οποίος πήγε στο πρώτο δοκάρι. Αμαρκάριστος ο Ιταλός κάνει το 2-1 από την πολύ ωραία σέντρα του Ραούλ Μπράβο. Για δεύτερη φορά εκτεθειμένος ο Σάχα από τους αμυντικούς του, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Θα ξαναδούμε τη φάση, βλέπετε ο Μαρέσκα κάνει την κίνησή του αμαρκάριστος, εύκολη δουλειά για το 2-1. Αυτές οι σέντρες από τις δύο πλευρές, δεξιά και αριστερά, αποδεικνύονται η αχίλιο στέρνα της ΣΑΕΚ έως τώρα στο παιχνίδι. Όπως και στο πρώτο γκολ από κόρνερ, έτσι και τώρα
Μετά το Μέλμπερ κοινό. Ναι, ένα έξω του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς. Θα εκτελέσει το φάουλ. Μαντούκα. Και καλή εκτέλεση. Κεφαλιά πάνω από την εστία του Νικοπολίου. Ανάμεσα από δύο. Πέρασε ο Λουαλούα. Κάνει τις προσποιήσεις. Επιχειρεί. Το σούτ είναι άστοχο στο 63. Αλλάζει παιχνίδι. Ο παίχτης ΑΕΚ είναι εκεί. Ο Μάκος με τον Σκόκο. Ο Μάκος πέρασε για τον Λαγό. Είναι σε καλή θέση. Γύρισε στον Νέμεθ. Τι έκανε. Έχασε ευκαιρία η ΑΕΚ. Με αμαρκάριστο τον Νέμεθ στο 66. Στο 67 ο Μαντούκα εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά πέφτει ο Νικοπολίδης και σώζει. Η κεφαλιά από τον Καφέ που ανέκαθεν γνωρίζει τον τρόπο για να... Για την φιλοξενούμενη ομάδα ο Μαντούκα κάνει κίνηση. Ζητάει μπάλα ο Νέμεθ και θα την πάρει η κεφαλιά του στο δοκάρι. Σειρά της ΑΕΚ να σημαδέψει δοκάρι στο παιχνίδι. Το τέταρτο στο μάτς. Το πρώτο για τους φιλοξενούμενους από τον Νέμεθ. Δεξιά-αριστερά. Εδώ ο Λουαλούα έχει τον χώρο, πέρασε, κάνει το σούτο, Σάκα με τα πόδια. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 70. Αρέσκα, Τουτού, με την κίνηση του Όσκαρ, θα πάρει την μπάλα ο Ισπανός. Προσποίηση και ευκαιρία για το 3-1 στο δοκάρι. Αν είναι δυνατόν, τέταρτο. Εδώ ξανά η πολύ ωραία προσπάθεια από τον Όσκαρ. Δεύτερο δοκάρι για αυτόν στο μάτς, είχε και ένα στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού. Πέρασε και αυτός για τον Τουτού, η προσποίηση στο Μανολά. Αμέσως για τον Μίτρογλου. Καθυστερεί, κάνει το σούτ, η επέμβαση του Σάκα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, γίνεται και λάθος. Γίνει ο Σάκα. Τώρα ο Μανολάς καθαρίζει.